Θεωρώ ότι η κυβέρνηση στο λίγο διάστημα που έχει την εξουσία προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει λύσεις και να στηρίξει στοχευμένα πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα, θα καλεστούμε να έχουμε και μια συνετή οικονομική διαχείριση. Υπάρχουν πλεονάσματα, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει πάντα μέσα στους δημοσιονομικούς και οικονομικούς στόχους να είμαστε συνεπείς. Αλλά ένα Από μέτρο εκεί λένε και και οι δύο πέρα που βοήθησαν τον κόσμο, την κοινωνία και η ακρίβεια παραμένει. θα αναφερθώ και για εκεί. Απλώς να αναφερθώ ότι το κράτος έχει χάσει 70 εκατομμύρια ευρώ από τα καύσιμα τα οποία, από τους φόρους των καυσίμων τα οποία χάνει από το παράνομο εμπόριο αλλά και την ιδιωτική χρήση των καυσίμων, προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα. Για το έτος 2022 έχουν απέφερε έσοδα στο κατοχικό καθεστώς 200 εκατομμύρια. Όταν αντιλαμβάνεστε το μέγεθος το οποίο υπάρχει. Άρα πρώτη μας σκέψη, εισήγηση είναι άμεσα να αυστηροποιηθούν τα μέτρα και ελέγχη για την προμήθεια των καυσίμων από τα κατεχόμενα. Είτε αυτό αφορά την εμπορία, είτε αυτό αφορά την ιδιωτική χρήση. Αντιλαμβάνεστε ότι και η ιδιωτική αλλά και η εμπορία είναι παράνομη. Παράνομη γιατί συγκεκριμένα τα καύσιμα τα οποία προέρχονται από τα κατεχόμενα είναι εκτός των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και παράλληλα υπάρχει και η δημιουργία του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των πρατηριούχων στις ελεύθερες περιοχές. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρουν που αφορούν τα καύσιμα. Από εκεί και πέρα τα 70 εκατομμύρια από τους φόρους που χάνει το κράτος θα μπορούσαν και να επιδοτηθεί και να επιδοτηθούν τα καύσιμα, αλλά παράλληλα θα μπορούσαν να διατεθούν στοχευμένα σε κατηγορίες ευάλωτων ομάδων μέσων χορηγιών. Έχει αναφερθεί προηγουμένως και για το θέμα του ρεύματος, που πολύ σωστά αναφέρεται. Αλλά θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο πρόταση τη οποία έχει κατατεθεί εδώ και πολύ καιρό τη ΕΔΕΚ, που αφορά τη μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 9% και η τιμολόγηση να γίνεται ακριβώς πριν την επιβολή του φόρου για τους ρήπους. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν μπαίνει όλη η τιμολόγηση, μπαίνει και ο φόρος για τους ρήπους και μετά μπαίνει το 19% στον καταναλωτή, πόσο πολλαπλάσια ανεβαίνει το κόστος στον καταναλωτή που συγκεκριμένα μέσος όρος αυξάνει κατά περίπου 180 ευρώ το κόστος στην τιμολόγηση. Άρα θα πρέπει το ΦΠΑ να μπαίνει πριν τη Μάλιστα, αυτό με φορολόγηση στους το. λογαριασμούς. Είναι πολύ Τώρα, σημαντικό. αυτό που είπατε με το περιβάλλον, εδώ μου στέλνουν μήνυμα, λέει, οι Τουρκοκύπροι που έρχονται στις ελεύθερες περιοχές δεν είναι αυτά τα καύσιμα που χρησιμοποιούν. Τα καύσιμα τα οποία Άρα, με αυτή χρησιμοποιούν τη στις λογική, να ελεύθερες. τους απαγορεύσουμε, λέει, να έρχονται στις ελεύθερες περιοχές. Τι απαντάτε? Δεν είναι αυτό που εννοούσα. Εννοούσα ότι τα καύσιμα τα οποία παρέχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των Ευρωπαϊκών Ναι, αυτό το προδιαγραφών, έχουμε αντιληφθεί, είναι ναι. νόμιμα. Ναι. Άρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος, δεν είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, δημιουργούνται και άλλα προβλήματα όσον αφορά και το περιβάλλον αλλά και η μείωση της αξίας των καυσίμων σε σχέση με τα καύσιμα που υπάρχουν στις ελεύθερες περιοχές. Ναι, εννοούσα ότι οι πολίτες, φαντάζομαι ότι οι Τουρκοκύπροι έρχονται στις ελεύθερες περιοχές και διακινούνται με τα αυτοκίνητά τους ανάμεσά μας. Δεν θεωρώ ότι οι Τουρκοκύπροι έρχονται στις ελευθερές περιοχές για να βάλουν καύσιμα τα οποία είναι Όχι, πολλαπλάσια στην με τα τιμή. δικά τους καύσιμα, με τα Με δικά τα τους. δικά τους Μάλιστα. βεβαίως, Μάλιστα. εφόσον τηρούν τις προδιαγραφές των τεχνικών ελέγχων της Κυπριακής Δημοκρατίας, βεβαίως και μπορούν να διακινούν. Από. Για όσον αφορά την τιμολόγηση του ΦΠΑ, δεν είναι αντισυνταγματικό το πότε θα μπει το ΦΠΑ. Δηλαδή, θα πρέπει να πληρώνουμε και ΦΠΑ πάνω στους φόρους τους οποίους μας καταβάλει το κράτος. Η εισήγησή μας Ψηφίσαμε, κύριε είναι η Σολομονίδη, αφού τιμολόγηση του. ανάπεμψε τον. Τον Ναι, δεν το ανάπεμψε. Ψηφίσατε ανάπεψε. κι εσείς μαζί μας. Ναι, το ανάπεψε για το συγκεκριμένο λόγο, Ανδρέα, Βέβαια. ή το ανάπεψε σχετικά με τη φορολόγηση από το 19 στο 9.
καταργούσαμε το ΦΠΑ επί του τέλους στον ΑΠΕ. Και το ανέπεμψε ο κύριος Αναστασιάδης. Ανδρέα, μιλώ για την τιμολόγηση. Κλείνουμε, κύριε Σολομονίδη. Πείτε την πρόταση. Συγγνώμη, το ΦΠΑ. Είναι στο 19% το ΦΠΑ. Θα πρέπει να μπαίνει πριν τη φορολόγηση για τους ρήπους. Αυτόν είπα. Μάλιστα. Όχι να καταργηθεί. Κύριε Σολομονίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά μόνο για το, και το τελευταίο, πείτε την πρόταση. Όσον αφορά για τα 200 εκατομμύρια, είναι σύμφωνα με μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και έχουν ανακοινωθεί για την αύξηση και των διελεύσεων που υπάρχει κατά 138% σε σχέση με το 2021.